Θα ήθελα να πω ότι ήταν ο πρώτος από το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, εγώ τουλάχιστον έτσι το άκουσα, που βγήκε ευθέως και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι το μνημόνιο και οι δανειακές συμβάσεις, οι οποίες λένε ότι αν δεν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να εκποιηθεί η κρατική περιουσία. Το λέγατε, το λέγατε. Είπαμε αυτό και στη δικιά σας εκπομπή και αρκετές φορές και έχει συζητηθεί και σε επιστημονικά συνεδρία, δεν ήταν μόνο αντικείμενο. Μας είπατε και κάτι άλλο. Ότι ενώ εμείς δεχτήκαμε να υπογράψουμε αυτόν τον όρο, όρους επαχθείς για τη χώρα, η Ιρλανδία αντιθέτως είπε ότι δεν θα βάλετε χέρι στην κρατική περιουσία. Είναι έτσι? Τελικά η συμφωνία που έχει υπογραφεί για την Ιρλανδία είναι η γενική όρη δανειοδότησης του Ταμείου Στήριξης, που δεν περιέχει μέσα ρήτρα άρσιας ηλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή για κατασχέσεις επί ακινήτων. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι μας λένε αξιοποιήστε. Το αξιοποιήστε, πώς το εννοούν? Πουλήστε. Δεν το λένε αξιοποιήστε, λένε τη λέξη πουλήστε. Έχετε το μνημονίο? Βεβαίως, τώρα σε μισό λεπτό θα σας το δείξω. Με δύο κουβέντες. Έχετε δύο στοιχεία κουβέντες, τα οποία αποδεικνύουν ότι. Εντάξτε. Η κάμερα. Για τους τηλεθεατές μας. Μετά από κάθε επικυρωποιημένο μνημόνιο εκδίδεται απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ. Δηλαδή ΕΚΟΦΗΝ των Υπουργών Οικονομικών. Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καθορίζει τους όρους εφαρμογής του μνημονίου. Τι λέει λοιπόν? Για να μην υπάρχει αμφισβήτηση, δημοσιεύεται στην εφημερίδα, επίσημη εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποφάσεις. Συμβούλιο 20 Δεκέμβρη 2010. Ημερομηνία δημοσίευσης 29 Πρώτου 2011. Τώρα. Λοιπόν, λέει πώληση περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση χρέους που δεν θα μειώσουν τις προσπάθειες. Είναι σαφές. Είναι επίσημη μετάφραση. Δεν λέει αξιοποίηση, λέει όπως μας λέτε, πώληση. Το ΦΕΚ το ευρωπαϊκό είναι. Επίσημη μετάφραση, δεν αμφισβητείτε. Το χέρι σας βγάλετε, μην το κουνάτε. Γιάννη μου να το δει, το πώληση να βλέπω. Εμένα τι να με κάνει? Πώληση. Πώληση περιουσιακών στοιχείων. Μάλιστα. Ακίνητες. Και να έρθει εδώ η κάμερα, το δείξε εδώ μισό λεπτά και πάνω. Αυτό εδώ. Αυτό τώρα για να αλλάξει, κύριε Μαριά, τι πρέπει να γίνει? Απόφαση. 20 Δεκεμβρίου. 29 πρώτου ΦΕΚ. Αυτό για να αλλάξει θέλει νέα απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ, στην οποία δεν ψηφίζει ο κύριος Παπακοσταντίνου. Όχι τίποτα άλλο, γιατί η πηγή της ενημέρωσής μας ήταν αυτό το έγγραφο. Και απλά επιφυλάσσομαι, άλλη φορά θα φέρνω όλο το πακέτο που έχω στο Πανεπιστήμιο, γιατί εδώ σε λίγο θα μας τρελάνουνε. Άρα. Να διαβάζουν ακριβώς τι υπογράφουν και να ξέρουν ποιες είναι οι αποφάσεις. Ξέρουν πολύ καλά τι υπογράφουν. Ωραία, αν ξέρουν τότε είναι ακόμη χειρότερο, γιατί μας παραπλανούν. Άρα. Παίρνουν από το Υπουργείο και λένε δεν είναι σωστή μετάφραση. Στο αγγλικό κείμενο δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη. Να και το πώληση. Πού το λέει η λέξη? Να και το αγγλικό κείμενο. Πού λέει? Εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Να δείξει η κάμερα. Εκεί Γιάννη, το τέτοιο. Εδώ, παρακαλώ. Πες τα γραμμάτα από κάποιον. Ωραία. Decision. Αυτή είναι η απόφαση. Εντάξει. Που 29 πρώτου. Και έρχεται εδώ το κείμενο και λέει τη λέξη. From the sale. Sale. Sale σημαίνει ξεπούλημα, το ξέρουν όλοι. Πώληση. Λοιπόν, and proceeds from the sale of assets. Real estate σημαίνει ακίνητη περιουσία. Σε λίγο θέλουν και το γαλλικό κείμενο. Θέλουν και το, μάλλον το γερμανικό να τους δείξω, γιατί στα γερμανικά είναι όλη η ιστορία. Sale. Και είναι αυτά που λένε, οι εκπτώσεις είναι sales, ε. Ναι, σε εκπτώσεις sales. Και βέβαια, αυτή η αποκάλυψη μας γεμίζει με χαρά. Ούτε πιστεύουμε ότι, ξέρετε κάτι, στριμώχνει στον Υπουργό και του λες ψέματα. Του λέμε για να το διορθώσει, γιατί έχει τη δυνατότητα στο επικυρωπημένο. Δεν μπορεί να το διορθώσει, γιατί το ΕΚΟΦΗΝ δεν ψηφίζει στο ΕΚΟΦΗΝ. Θα αποφασίσουν οι υπόλοιποι. Είναι εκτός αιθούσης, δεν μπαίνει καν στην αίθουσα. Η πολιτική του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ, τόσο εδώ, ακούστε μισό λεπτάκι, όσο και στις άλλες χώρες. Μπορούμε να μιλάμε πάνω όσο και στις άλλες χώρες. Τι κάνουμε εδώ και πέρα. Έτσι θα σας δώσω και την απάντηση. Έχει στόχο την υπερχρέωση. Για να, γιατί δεν κάνουν λάθος. Θέλουν την πολιτική αυτή για να υπερχρεωθούμε και εφόσον έχουμε υποθηκεύσει τα πάντα, να τα πάρουν σε τιμή ευκαιρίας.